από μετά την Επανάσταση του 1821 και είναι ένα θέμα απομονωμένο εντελώς, τα Τσελιγκάτα που τα τελειοποίησαν το θεσμό, είχαν τα συναρχικά δικαστήρια για να λύνουν τις διαφορές για να έχουν αυτονομία εν σχέση με τους Βουλγάρους. Ένας θαυμάσιος θεσμός και μάλιστα τις δικαστικές αποφάσεις τις κάναν τραγούδι για να μένουν στην ιστορία τα γεγονότα, αλλά και να αποτελεί νομολογία για τις επόμενες γενιές και για το πώς αντιμετωπίζονται κάποια θέματα. Και μιλούσαν μόνο μια ελληνική γλώσσα μέχρι το 1957 που τους ανάγκασαν να εγκατασταθούν ουσιαστικά και έμενα. Και βεβαίως το δημοσιοποίησαν οι Βούλγαροι και πενέβονταν ότι αρχίζουν πλέον να τους μαθαίνουμε την βουλγαρική γλώσσα. Αυτοί βρίσκονται σε εγκατεστημένη και τώρα ακόμη σε 20 βουλγαρικές πόλεις. Πέτυχε το πείραμα αυτό που κάναμε. Τους βοηθήσαμε σε πρώτη φάση. Είχε γίνει μια προσπάθεια το 1 τρίτο να εγκατασταθεί στη Θράκη. Γιατί είχε γίνει μια μελέτη ότι στα χωριά της Θράκης που εγκαταστάθηκαν σε Αργατσάνη όταν σταμάτησε ο νομαδικός βίος και υπήρχαν και μουσουλμάνοι, είχαν φύγει στην πορεία του χώρου μουσουλμάνοι και είχαν γίνει αμυγή και είχε γίνει μια προσπάθεια να γίνουν τρία πρότυπα χωριά, ένα στην Ξάχτη, ένα στην Κομοντινή, ένα στην Αλεξανδρούπολη. Εν πάση περιπτώσει εγκαταλείφθηκε στην πορεία και στηρίχθηκαν για να ασχοληθούν με το εμπόριο. Και βεβαίως διεκδίκησαν μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με συνδρομή Ελλήνων Ευρωβουλευτών, επειδή είχα ασχοληθεί προσωπικά, ξέρω για τα παρασκήνια, για να μην φανεί ότι η Ελλάδα πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν επισκέφθηκε ο Ζέλεφ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχαν επιστρατεύσει Έλληνες ευρωβουλευτές, κάποιους ευρωβουλευτές ξένους από το εξωτερικό, οι οποίοι του κάνανε ερώτηση τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Επιστρέφοντας στην Βουλγαρία, τους κάλεσαν και τους δώσανε τη αποζημίωση για τα πρόβατα, για 300.000 πρόβατα που είχε κατάσχει το κομμουνιστικό καθεστώς το 1957. Με τα μόρογα που τους δώσανε, θα μπορούσαν να παίρνουν μετοχές σε εταιρείες που ιδιωτικοποιούν, θα μπορούσαν να πάρουν μια μεγάλη τράπεζα ή τον βουλγαρικό ΟΤΕ. Δυστυχώς δεν υπήρξε η παρόνηση από την ελληνική πλευρά, ήταν ότι να μην γίνει κάτι τέτοιο, θα αποτελούσε πρόκληση. Και έτσι διασπάθηκε, χάθηκε μια ευκαιρία. Όπως επίσης, μια προσπάθεια που έγινε από το Ίδρυμα του ΟΝΑΣΗ, ο Μακαρίτης Παπαδημητρίου, ο οποίος προσεφέρθηκε να τους αγοράσει τυπογραφείο για να βγαίνει δήλωση εφημερίδα στα ελληνικά και στα βουλγαρικά και περιοδικό, δεν συνέστησε το Υπουργείο Εξωτερικών να το αποφύγουν. Και εκεί τονίζω και πάλι ότι το Ελληνικό Υπουργείο έχει μια φοβία σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα. Μάλιστα το 1991 που είχε εκδοθεί μια επίσημη, σε επίσημη έκδοση του Υπουργείου Εξωτερικών, ανέφερε ότι στην Βουλγαρία υπάρχουν 10 άτομα. Και όταν διαμαρτυρηθήκαμε στο Υπουργείο, τότε άρχισαν να ασχολούνται και να γίνονται όλα αυτά που ανέφερα προηγουμένως. Τώρα, στις πόλεις αυτές που είναι εγκατεστημένοι, υπάρχουν αντίστοιχοι σύλλογοι, οι οποίοι κάνουν δύο εκδηλώσεις το χρόνο, μία στη Δυτική Βουλγαρία στο Σαμαγκόν και μία στο Σλίβεν, το αντάλλαγμά τους που μαζεύονται από όλη την Βουλγαρία. Κρατούν τις ελληνικές παραδόσεις, την εκδήλωση έρχεται πάντα κάποιος και ο Πρωθυπουργός ο Βούλγαρος μερικές φορές, ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας ή κάποιοι υπουργοί, οι οποίοι δέχονται ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Μάλιστα κατευθύνουν και κάποιους οι οποίοι κάνουν προσφυγές σε βουλγαρικά δικαστήρια και με βάση δικαστικές αποφάσεις αναγνωρίζεται ότι αυτοί ήρθαν από την Ελλάδα πριν 200 χρόνια και ότι έχουν δικαίωμα να έχουν τα ελληνικά ονοματεπώνυμα. Γιατί επιγραμματικά να σας πω ότι όταν τους εγκατέστησαν στα αστικά κέντρα, τους άλλαξαν τα ονοματεπώνυμα για να φεύγει η ελληνική ρίζα. Τους ανάγκασαν να έπαιρναν το όνομα του πατέρα, προσέθεταν ένα όφ στο τέλος και αυτό αποτελούσε πλέον το επώνυμο. Εκτός από την δίμευση των περιουσιών, τους άλλαξαν όνομα το επώνυμα και υπήρχε μια απαγόρευση κατά κάποιο τρόπο να μιλούν την ελληνική γλώσσα και έπρεπε να μάθουν την βουλγαρική. Βεβαίως ήταν ισχυρές οι παραδόσεις και εκεί είναι ένα θέμα που θα πρέπει κάποιος να δει πώς αυτοί οι άνθρωποι στη μέση της Βουλγαρίας κατάφεραν για 150-200 χρόνια να μείνουν με συνείδηση ελληνική, να μιλούν την ελληνική γλώσσα, χωρίς να επηρεαστούν από το γεγονός ότι ήταν αποκομμένοι για τόσα πολλά χρόνια. Ποια ήταν αυτά τα στοιχεία που τους κάτσαν Έλληνες. Αυτό νομίζω θα ήταν το σημαντικότερο, να γίνει κάποια τέτοια έρευνα.
Γιατί αυτό είναι που δημιουργεί και προοπτική, η ελληνικότητα. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό τους, να πω ότι είναι περίπου 15.000 άτομα. Σε ένα βιβλίο που είχε δημοσιευτεί το 1992 είχα παρουσιάσει ακριβή στοιχεία πώς είναι σε κάθε πόλη. Και μάλιστα το Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας της Σόφιας είχε κάνει μια έρευνα μετά και τους έβγαζε 18.236. Και ζήτησε ο ερευνητής να με γνωρίσει και λέει πώς είναι δυνατόν, λέει, θα περιμένουμε ότι εσείς θα τους βγάλετε παραπάνω. Έτσι γίνεται συνήθως. Είναι δυνατόν να τους βγάλετε 3.500 λιγότερους. Λέω κάνα το λάθος, γιατί έχει και βλαχόφωνους που μιλούν ελληνικά και στην Βουλγαρία. Από τη στιγμή που μιλούσαν ελληνικά δεν τους συνεδέλεγαν στους βλάχους, τους προσέθεταν στους σαραγατάνους. Έχουν κοινωνική εμβέλεια μεγαλύτερη από τον αριθμό τους και οικονομική. Πέτυχε το πείραμα αυτό, η στήριξη δηλαδή που δόθηκε το να ασχοληθούν με το εμπόριο. Πολλοί από αυτούς διακρέπουν σε πολλούς τομείς και στην επιστήμη και κυρίως στο εμπόριο. Είναι οικονομικοί παράγοντες για την Βουλγαρία. Βεβαίως δεν αξιοποιήθηκε η δυνατότητα που θα έπρεπε να λειτουργούν στις περιοχές τους ελληνικά σχολεία. Έχει κομοπόλεις που έχει 2.000 άτομα ή έχει αμυγή χωριά που είναι ελληνικά ουσιαστικά, γύρω από την περιοχή της Λίβεν που είναι η αρχαία Ελλήνος. Δεν αξιοποιήθηκε η δυνατότητα, θα μπορούσαν να γίνουν ελληνικά σχολεία. Έχουν πρόβλημα όσοι από αυτούς είναι στη Σόφια επιστήμονες ότι για τα παιδιά τους πώς θα γίνει και πιέζουν να γίνει κάποιο ελληνικό σχολείο αντίστοιχο που έχει γίνει στην Αλβανία. Πάλι και εκεί θα σας πω, υπήρχε μια φοβία. Βεβαίως, την τελευταία δεκαετία οι Βούλγαροι προσπαθούν και εκεί να καλλιεργήσουν συνείδηση άλλης εθνότητας και τους λένε ότι Σαραγατσάνη δεν υπάρχει τέτοιο κράτος στην περιοχή. Δεν είστε, βεβαίως δεν είστε Βούλγαροι, αλλά είστε Σαραγατσάνη. Δεν είστε Έλληνες. Μιλάτε την ελληνική γλώσσα, αλλά είστε μια άλλη εθνότητα στα Βαλκάνια. Και αυτό είναι επικίνδυνο με την έννοια ότι εάν κάποιος πει ότι είμαι Έλληνας, είναι μια, υφίσταται κάποιες έμεσες κυρώσεις, εν πάση περιπτώσει. Εάν πει ότι είμαι Σαραγατσάνος, δεν τον ενοχλούν. Αυτό θα πρέπει από την πλευρά της Ελλάδος να περάσει, να γίνει κάποια προσπάθεια με τα σχολεία, να ξεκαθαρίσει και να τους ενθαρρύνουν, να τονίζουν ότι εμείς είμαστε Έλληνες. Και το Σαραγατσάνος ήταν απλά μια φυλή ελληνική, καθαρόγενη, ίσως από τις πιο, από τα γνώση, από τα πιο γνήσια ελληνικά φύλλα. Πρόσφατα, πριν 15 μέρες, η εφημερίδα 24 ώρες είχε συνέντευξη του Προέδρου των Σαραγατσάνων Βουλγαρίας, ο οποίος είχε τονίσει ότι εμείς είμαστε ένα απόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού και το δέχονται οι Βουλγαροί. Δηλαδή, το πείραμα, όπως σας είπα και πριν, το ότι τα παιδιά που σπούδασαν στην Ελλάδα και επέστρεψαν στη Βουλγαρία είναι οι πρόεδροι τώρα στους 20 συλλόγους και ο πρόεδρος των Σαραγατσάνων όλης της Βουλγαρίας είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη από το Τμήμα Οικονομικών Σπουδών, ο οποίος δεν τέλησε και ένα διάστημα υπάλληλος στο ελληνικό προξενείο στη Φιλιππούπολη. Τώρα, εκτός από τους Σαραγατσάνους υπάρχουν και οι Έλληνες της Μαύρης Θάλασσας, οι οποίοι είναι σε όλες τις πόλεις, έχουν γίνει πολιτιστικοί σύλλογοι, σύνδεσμοι φιλίας Ελλάδος-Βουλγαρίας, υπάρχουν φρονιστήρια ελληνικής γλώσσας, οι οποίοι δεινοπάθησαν, έχω συζητήσει με πόλεμους Βουλγάρους και πολιτικούς και μου είπαν για την πολιτική που είχε το κομμουνιστικό καθεστώς και πριν από η βουλγαρική πολιτική, εν πάση περιπτώσει, που τους παρότρινε να διασπαρούν σε όλη την Βουλγαρία, δηλαδή αν κάποιος διοριζόταν υπάλληλος δεν τον διόριζαν στην πόλη του, αλλά τον έστελναν σε κάποια άλλη περιοχή για να μπορέσουν να φύγουν. Και επίσης στους Δήμους υπήρχε με λίστα απογορευμένων ονομάτων και θυμάμαι συγκίνηση, άκουγα την αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Βάρνας, την κυρία Σπασία, η οποία είχε παράπονο ότι είχε δύο εγγονές και καμία δεν είχε το όνομά της γιατί ήταν απογορευμένο, ήταν ελληνικό όνομα. Υπήρχε λίστα απογορευμένων ονομάτων, δεν μπορούσε δηλαδή κάποιος να δώσει ελληνικό όνομα στο παιδί του. Αυτή η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε κάποιο βαθμό, μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, αλλά και εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια ιδιαίτερη πολιτική από την πλευρά της Ελλάδος, τις απογραφές να δηλώνουν Έλληνες. Δηλαδή, όχι μόνο ότι έχουν ελληνική καταγωγή, αλλά ότι υπάρχει και συνείδηση αυτή τη στιγμή της, να δηλώνουν ως Έλληνες. Και ίσως σε αυτό θα βοηθούσε αν από χρόνια η Ελλάδα οδηγούσε κάποιους από αυτούς στην ελληνική επικότητα, κάτι που το είχε αποφύγει. Θα έλεγα για την Βουλγαρία ότι αυτοί που έχουν συνείδηση ελληνικής καταγωγής
και μιλούν την ελληνική γλώσσα και έχουν την αίσθηση αυτή, είναι εκτός από τους 15.000 αραγκατζάνους, άλλες 70 περίπου χιλιάδες μαργοθαλασσίτες. Αλλά και εκεί υπάρχει διάθεση για εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και το τονίζω αυτό ότι θα αναφέρω ένα παράδειγμα ότι το 1973 το Πανεπιστήμιο της Σόφιας έκανε τμήμα ελληνικής φιλολογίας. Το τμήμα αυτό έχει κάθε χρόνο 2.800 υποψήφιους για 25 θέσεις. Δηλαδή, υποβάλλουν έτοιμα να εγγραφούν 2.800 παιδιά για 25 θέσεις. Στο τμήμα αγγλικής φιλολογίας έχει κατά μέσο όρο 800-900 υποψήφιους. Δηλαδή, οι υποψήφοι για το τμήμα ελληνικής φιλολογίας είναι τριπλάσια από ό,τι για την αγγλική φιλολογία. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι υπάρχουν 3.500 ελληνικές επιχειρήσεις στην Βουλγαρία, οι οποίες, ιδιαίτερα οι τράπεζες, οι διευθυντικές θέσεις, προσλαμβάνουν ανθρώπους που μιλούν την ελληνική γλώσσα. Και επειδή όποιος τελειώσει αυτό το τμήμα δεν μένει άνεργος ποτέ, υπάρχει αυτή η διάθεση για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Και εκεί λοιπόν, εάν υπήρχε κάποια πολιτική ευρύτερη, θα μπορούσαν η ελληνική γλώσσα να μιλείται από πολύ μεγάλο ποσοστό των Βουλγάρων. Δεν υπήρξε αυτή η πολιτική, γιατί βλέπω και στα πανεπιστήμια και σε άλλα πανεπιστήμια που διδάσκεται η ελληνική γλώσσα, έστω και ως προαιρετική, και στις βιβλιοθήκες, δεν υπήρξε βοήθεια από την πλευρά της Ελλάδος να στελεχωθούν οι βιβλιοθήκες, να στείλουν δωρεές με βιβλία και θα μπορούσε και επικυρότερο να υπάρχει κάποια βοήθεια συγκεκριμένη. Και πριν κάνω γενικές παρατηρήσεις και να απαντήσω σε ερωτήσεις, θα πω και λιγάκι για τη Ρουμανία και εκεί υπήρχε ανθυρός ελληνισμός, ο οποίος επίσης ξεριζώθηκε με το κομμουνιστικό καθεστώς και έφυγαν, επειδή ήταν και αστικός πληθυσμός εκεί. Αλλά με την κατάρρευση του κομμουνισμού έγιναν και εκεί 16 σύλλογοι, είναι σε 16 αντίστοιχες πόλεις, υπάρχουν ελληνικές κοινότητες και εκεί η νέα κυβέρνηση ρουμανική τους έχει δώσει και κτίρια που στεγάζουν οι κοινότητες, δηλαδή τους έχει δώσει δικαιώματα σαν να θεωρείται προνόμιο αν είναι κάποιος με ελληνική καταγωγή. Στη συζήτηση που έκανα με τον πρόεδρο των ελληνικών κοινοτήτων, που πέθανε πρόσφατα ο Σωτήρης Κοτόπουλος, μου είπε ότι και ο εκάστοτε πρόεδρος των ελληνικών κοινοτήτων είναι σύμβουλος του εκάστοτε πρόεδρου της Ρουμανικής Δημοκρατίας. Μου ανέφερε ότι επειδή έχουν μειονότητα Ουγγρική, περίπου 2 εκατομμύρια, την οποία δεν αναγνωρίζουν, προς τα έξω προβάλλουν την ελληνική μειονότητα για να δείξουν ότι σέβονται τις μειονότητες και αξιοποιούν. Ένα στοιχείο είναι αυτό και το δεύτερο είναι ότι πάρα πολλοί Ρουμάνοι, το να έχει ελληνική καταγωγή για αυτούς είναι τεκμήριο ευγενίας. Πάρα πολλοί Ρουμάνοι επικαλούνται ελληνική καταγωγή, έχω γνωρίσει πανεπιστημιακούς και ακαδημαϊκούς, οι οποίοι μου ανέφεραν με περηφάνεια για τις ελληνικές τους ρίζες. Και τα ελληνικά γράμματα αντλούν και στα πανεπιστήμια τους. Και εκεί θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αυτό το πνεύμα που υπάρχει. Θα σε έλεγα έτσι, γενικεύοντας λιγάκι το θέμα, ο ελληνισμός δεν είναι όπως ήταν την εποχή του Ρίγα Φεραίου και στα χρόνια της τρομοκρατίας που σε όλα τα Βαλκάνια κυριαρχούσε. Άλλωστε γι' αυτό και η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε από τις παραδουνάβιες χώρες, γιατί υπήρχε ελληνισμός, γιατί τα ελληνικά γράμματα ήταν αυτά που επικρατούσαν, η ελληνική παιδεία ήταν κύριο χαρακτηριστικό όλων των ηγετικών τάξεων. Παρά τα αυτά όμως, όπως σας είπα και πριν, τα υπολείμματα αυτά του ελληνισμού επηρεάζουν καταστάσεις. Και όπως σας είπα, όταν κάναμε την Βαλκανική Ένωση Λειτουργών, από τους 6 προέδρους, οι 3 είχαν ελληνική καταγωγή. Στο Βελιγράδι, στο Βουκουρέστι και στην Αλβανία. Και μου ανέφεραν για όλες τις χώρες, για ανθρώπους που διαβλέπουν στα γράμματα, στις τέχνες, που έχουν ελληνική καταγωγή. Και επειδή ακριβώς έγιναν πολλές ελληνικές επενδύσεις στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας και υπήρχε η θέληση για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, όχι μόνο από μια αγάπη προς τα ελληνικά γράμματα που υπάρχει και αυτή και θα έλεγα και μια νοσταλγία και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτούς που έχουν ελληνικές σελίδες που έχουν ένα περισσότερο κίνητρο, αλλά σε όλους και κυρίως υπήρχε το υλικό κίνητρο, ότι όσοι μάθαιναν την ελληνική γλώσσα βρίσκαν εύκολα εργασία σε ελληνικές επιχειρήσεις. Εάν λοιπόν η Ελλάδα είχε μια συγκροτημένη πολιτική και έκανε ένα Ινστιτούτο, όπως είναι το ΚΕΤΕ παραδείγματος χάρη, το οποίο να έχει παρακτήματα σε όλες τις Βαλκανικές χώρες, στις χειρότερες πόλεις,
και να υπάρχει διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, να είστε βέβαιοι ότι σε σημαντικό βαθμό θα ήταν γλώσσα εργασίας στα Βαλκάνια μετά από 15-20 χρόνια. Το έχουμε το Ινστιτούτο Αριστοτέλης. Θα μπορούσε να επιταθεί. Θέλει υποδομή μεγάλη, δεν είναι τόσο απλό. Και επειδή κάποιος θα πει ότι υπάρχουν χωριστήρια, πρόμενος που ήμουν στο μοναστήρι, συζητούσαμε κάποιους νέους εκεί, οι οποίοι λόγω του διαδικτύου τώρα και μιλούσαν ελληνικά και με ξέραν από το διαδίκτυο από κάποια κείμενά μου. Και τους είπαμε, δεν υπάρχουν χωριστήρια εδώ, υπάρχουν. Πέραν του συλλόγου μας των ιδιωτών που στηρίζει κάποια αυτά, αλλά αυτά είναι μόνο για τους Βλάχους που έμειναν αυτοί, ότι εμείς θα έχουμε κάτι να μπορούμε κι εμείς. Και υπάρχουν μια τρία χρηματιστήρια τα οποία πληρώνει δίδεκα. Αλλά είναι ψηλά τα δίδεκα. Λέω πόσο ψηλά είναι τα δίδεκα, 8 ευρώ το μήνα. Λέω 8 ευρώ το μήνα, τα θεωρείτε ψηλό, μα λέει είμαστε άνθρωποι και όλοι. Δηλαδή δεν είχαν τη δυνατότητα να δώσουν τα 8 ευρώ το μήνα, το οποίο θα του έδινε κινήτρο και αργότερο προ το σούπερ μάρκετ, αυτού που προτίμησε να πάει αυτού που μιλούσαν ελληνικά. Δηλαδή σα λέω μια πραγματικότητα προμηνό. Υπάρχει αυτή λοιπόν η τάση και η διάθεση σε όλε τι βαλκανικέ χώρε, που θα έπρεπε να αξιοποιηθεί, που δεν αξιοποιήθηκε. Υπάρχουν πολλοί που είναι μη ελληνικής καταγωγής, λάτρες της Ελλάδος και του ελληνικού πολιτισμού, που θα έπρεπε να το αξιοποιήσουν και αυτό, ότι δεν το έχουμε αξιοποιήσει. Και κυρίως ότι η οικονομική επένδυση που έγινε από την Ελλάδα σε χώρες, να σου πω ότι στην Βουλγαρία το 50% του τραπεζικού συστήματος ελέγχει τα πολιτικές τράπεζες, ότι οι μεγάλες επενδύσεις είναι στα Σκόπια, είμαστε δεύτεροι, στην Βουλγαρία είμαστε τρίτοι, στην Ρουμανία. Παρά την κρίση που βιώνει η Ελλάδα, το βιωτικό επίπεδο της Ελλάδος είναι ασύγκριτα υψηλότερο από αυτές τις χώρες, η ακτινοβολία της μεγάλη, δεν το αξιοποιήσαμε αυτό και κυρίως δεν υπήρχε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα με βάση το οποίο οι ελληνικής καταγωγής πληθυσμοί θα μείνουν σε αυτές τις χώρες, θα στηριχθούν να μείνουν εκεί και να αποτελέσουν και να λειτουργούν σαν γέφυρα φιλίας της Ελλάδας με τις χώρες αυτές. Και υπήρχε τέτοιο έδαφος. Σας λέω ότι το Σλίβεν, που είναι μια πόλη σε 120.000 κατοίκων, και το λέω αυτό γιατί το έζησε ο ίδιος, και είχαμε φροντίσει το επιμελητήριο της πόλης να έχει επαφές με ελληνικά επιμελητήρια, ο Δήμος της πόλης. Και έλεγαν όλοι ότι εμείς θεωρούμε τιμή μας και προνόμιο για μας ότι έχουμε τόσες χιλιάδες Έλληνες εργαζόμενους εδώ, γιατί αυτό είναι μια γέφυρα που έχουμε ένα αποτέλεσμα εμείς να έχουμε έναν ανοιχτό ορίζοντα προς τα έξω. Έτσι έπρεπε να λειτουργούν, έτσι έπρεπε να είναι. Δεν υπήρχε αυτή η πολιτική. Δυστυχώς δεν υπήρχε πριν που ήταν και καλύτερη οικονομία, δεν υπάρχει και τώρα. Και τώρα σας είπα και το παράπονο τους είναι ότι στις ελληνικές πρεσβείες έχουν καταργηθεί και οι γιορτές για τις εθνικές εφετείους που ένωναν τους πληθυσμούς τους ελληνικής καταγωγής, που ήταν για αυτούς κάτι πολύ σημαντικό. Και όπως είπα και πριν, αν η οικονομική κρίση επιβάλλει να γίνουν κάποιες οικονομίες, είναι προτιμότερο να μην γίνει στη Στοκχόλμη η γιορτή, αλλά πρέπει να γίνεται στη Σόφια, να γίνεται στα Τίρανα, να γίνεται στα Σκόπια. Και επίσης ότι θα έπρεπε, όπως σας είπα, ότι δόθηκαν αποζημιώσεις στους Αρακατσάνους μέσω αποποίησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορούσαν να γίνουν κάποια πράγματα και χωρίς να φαίνεται η Ελλάδα, να αξιοποιήσουν ευρωβουλευτές από άλλες χώρες φιλέλληνες, να ασκήσουν πιέσεις, να θέσουν νομικά θέματα. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια κατεύθυνση. Κάποια που δοκιμάσαμε έτσι και σε προσωπικό επίπεδο ή μέσω κάποιων σωματείων, είδαμε ότι επιτυχώς λειτουργήσαν. Στη Βουλγαρία, το αναφέρω αυτό που κάναμε 20 συλλόγους από το τίποτα μέσα σε λίγους μήνες, δοκιμάστηκαν επιτυχώς. Το πρόγραμμα αυτό που είχε δοκιμαστεί με τα παιδιά των Σαρακατσάνων από τη Βουλγαρία έπρεπε να γίνεται με όλα τα παιδιά ελληνικής καταγωγής από τις βαλκανικές χώρες, ούτως ώστε οι πληθυσμοί αυτοί θα αποκτούσαν ηγεσία που θα είχε ιδιαίτερη σύνδεση με Ελλάδα και θα είχε σπουδάσει την